Γεια σας! Καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη μάθημα. Σήμερα θα μιλήσουμε για το τελικό νι. Ίσως έχετε παρατηρήσει ότι λέμε «δε θέλω» και το «δε» γράφεται χωρίς νι, αλλά λέμε «δεν ξέρω» και το «δεν» έχει νι. Ή ένα άλλο παράδειγμα. Λέμε «αγαπώ τη Μαρία» τη χωρίς νι, όμως «αγαπώ την Αριάδνη» και το άρθρο εδώ έχει νι. Τι ακριβώς συμβαίνει? Αν προσπαθήσατε στο παρελθόν να μάθετε τον κανόνα, αλλά δεν τα καταφέρατε, μην απογοητεύεστε, γιατί πρόκειται για ένα λάθος που κάνουν επανειλημμένα και οι ίδιοι Έλληνες. Αυτό που χρειάζεστε είναι εξάσκηση. Γι' αυτό η άσκηση που θα κάνουμε στο τέλος του μαθήματος θα σας βοηθήσει αρκετά. Λοιπόν, μην ξεχάσετε να κάνετε ένα like σε αυτό το βίντεο και εγγραφή στο κανάλι μου για να μην χάσετε τα επόμενα μαθήματα και ας αρχίσουμε. Θα αρχίσουμε από τα εύκολα. Θα δούμε πρώτα όλες εκείνες τις λεξούλες που διατηρούν πάντα το τελικό νι. Η πρώτη από αυτές είναι το σαν. Είδαμε σε προηγούμενα μαθήματα πώς χρησιμοποιείται αυτή η λέξη. Αν δεν έχεις δει το βίντεο, θα βρεις το link στην περιγραφή. Η λέξη σαν έχει πάντα νι, ανεξάρτητα από το πρώτο γράμμα της επόμενης λέξης. Λέμε πεινάω σαν λύκος. Είναι όμορφη σαν άγγελος. Πολύ σπάνια σε ποίηματα ή λογοτεχνικά κείμενα θα δείτε το σαν χωρίς τελικό νι. Λόγου χάρη, ο Καβάφης λέει «σα βγεις στον πηγεμό για την Ιθάκη». Επίσης, το οριστικό και αόριστο άρθρο αρσενικού γένους στην αιτιατική ενικού διατηρούν πάντα το τελικό νι. Λέμε «τον άνθρωπο», «έναν άνθρωπο», «τον αναπτήρα», «έναν αναπτήρα», «τον σκύλο», «έναν σκύλο», «τον δρόμο», «έναν δρόμο». Το ίδιο συμβαίνει και με την προσωπική αντωνυμία αρσενικού γένους, είτε πρόκειται για τον δυνατό τύπο, είτε για τον αδύνατο τύπο στην αιτιατική ενικού. Ποιον Γιώργο συνάντησες, τον αδερφό της Μαρίας? Αυτόν. Με τον δυνατό τύπο της αντωνυμίας αντικαθιστούμε ένα ουσιαστικό αρσενικού γένους, άρα θα βάλουμε τελικό νι. Αυτόν. Βλέπεις τον άνδρα? Τον βλέπω. Με τον αδύνατο τύπο της προσωπικής αντωνυμίας εδώ αντικαθιστούμε το αρσενικό ουσιαστικό άνδρας. Άρα θα βάλουμε νι. Τον. Αυτό συμβαίνει για να μην μπερδεύουμε το αρσενικό και το ουδέτερο γένος. Αν πούμε «το βλέπω», ο συνομιλητής μας θα καταλάβει ότι δεν βλέπουμε τον άνδρα, αλλά κάτι άλλο ουδέτερου γένους. Βλέπεις το παιδί? Το βλέπω. Άρα, το αρσενικό άρθρο στην αιτιατική ενικού αριθμού, είτε πρόκειται για το οριστικό άρθρο
είτε για το αόριστο άρθρο, διατηρεί πάντα το τελικό νι. Το ίδιο και η προσωπική αντωνυμία αρσενικού γένους στην αιτιατική ενικού. Και περνάμε σε εκείνες τις λεξούλες που άλλοτε έχουν τελικό νι και άλλοτε όχι. Λέμε την αδερφή, αλλά τη μαμά. Το οριστικό άρθρο θηλυκού γένους στην αιτιατική ενικού κάποιες φορές έχει τελικό νι, ενώ άλλες φορές όχι. Το αν θα διατηρήσει το άρθρο το τελικό νι ή όχι, εξαρτάται από το πρώτο γράμμα της επόμενης λέξης. Εάν η επόμενη λέξη ξεκινάει με φωνή εν, τότε το άρθρο θα έχει οπωσδήποτε τελικό νι. Λέμε την ημέρα, την αγάπη, την επιστήμη, την ομπρέλα. Επίσης, το άρθρο διατηρεί το τελικό νι όταν η επόμενη λέξη ξεκινάει από ένα από τα παρακάτω σύμφωνα. Κάπα, πι, ταφ. Την καρέκλα, την πόρτα, την ταινία ή με ένα από τα δίψηφα σύμφωνα μη πι, νι ταφ, γάμα κάπα, ταφ σίγμα ή ταφ ζήτα ή ένα από τα διπλά σύμφωνα ξι και ψι. Εάν η επόμενη λέξη αρχίζει με ένα από τα υπόλοιπα σύμφωνα, τότε το άρθρο χάνει το τελικό νι. Λέμε δηλαδή τη γάτα, τη δέσποινα, τη λεμονάδα κτλ. Τι γίνεται όμως όταν ανάμεσα στο άρθρο και το ουσιαστικό υπάρχει ένα επίθετο? Λέμε τη γάτα χωρίς νι, αλλά την όμορφη γάτα με νι. Παρότι το άρθρο πηγαίνει στο ουσιαστικό, πρέπει να θυμάστε ότι το νι εξαρτάται από το πρώτο γράμμα της επόμενης λέξης. Επομένως, εάν η επόμενη λέξη είναι ένα επίθετο, κοιτάζουμε το πρώτο γράμμα του επιθέτου. Τη δασκάλα. Η λέξη δασκάλα ξεκινάει από δέλτα, άρα δεν έχουμε τελικό νι στο άρθρο. Όταν όμως λέμε την ξανθιά δασκάλα, θα βάλουμε νι, επειδή το επίθετο ξανθιά αρχίζει με ξι και εμείς ξέρουμε ότι πριν από το ξι, το άρθρο μας διατηρεί το τελικό νι. Τον ίδιο κανόνα ακολουθούμε και με τον δυνατό ή αδύνατο τύπο του θηλυκού γένους της προσωπικής αντωνυμίας στην αιτιατική ενικού. Λέμε τι θέλω, όμως την αγαπώ. Άκουγες τη μαμά σου όταν μιλούσε? Την άκουγα. Σε αυτή την περίπτωση η λέξη που ακολουθεί είναι ένα ρήμα. Εάν το ρήμα ξεκινάει από φωνή εν ή ένα από τα σύμφωνα που είπαμε, τότε η αντωνυμία έχει τελικό νι. Την αποφεύγω. Την εκτιμώ. Την προειδοποιώ.
Εάν το πρώτο γράμμα του ρήματος είναι ένα από τα υπόλοιπα σύμφωνα, η αντωνυμία μας δεν έχει τελικό νι. Τι σέβομαι, τι βλέπω. Τέλος, ο ίδιος κανόνας ισχύει και όταν έχουμε τις αρνητικές λεξούλες μην και δεν. Δεν αγαπώ, δεν τρώω, δεν πίνω, δεν ξέρω, δεν μπορώ, δεν ψάχνω, αλλά δε θέλω, δε δίνω, δε γράφω, δε διαβάζω. Για να δούμε και μερικά παραδείγματα με το μην. Μην τρως, μην περπατάς, μην τρέχεις, μην παίζεις, μην προσβάλλεις, αλλά μη χορεύεις, μη δέρνεις, μη βάζεις, μη λερώνεις. Πάμε να κάνουμε μία άσκηση για να δούμε εάν καταλάβαμε τον κανόνα. Διάλεξε τη σωστή λέξη. Λέμε μην αργήσεις. Δε θα αργήσω. Το επόμενο. Αγαπάς την Αμαλία. Ναι, την αγαπώ. Τρίτο παράδειγμα. Μίλησες με τη Μαρία. Την πήρα τηλέφωνο, αλλά δεν απάντησε. Τέταρτο παράδειγμα. Μη μου πεις ότι δεν θα έρθεις στο πάρτι μου. Δεν ξέρω αν μπορώ. Επόμενο. Το απόγευμα θα σου γνωρίσω τον Κώστα. Τον γνωρίζω ήδη. Πώς τα πήγες? Γράψε μου στα σχόλια το σκορ σου και αν σου άρεσε το σημερινό μάθημα. Εάν σου άρεσε, μην ξεχάσεις να κάνεις like σε αυτό το βίντεο και εγγραφή στο κανάλι μου. Τα λέμε την επόμενη εβδομάδα. Αντίο!